να απευθύνουμε εις την Μητέρα του Θεού, εις την Παναγία μας, η οποία λέγει κατά των υμνοδών ότι είναι αυτή η οποία εγέννησε, λέγει, των πάντων αγιότατων λόγων. Εγέννησε δηλαδή αυτόν τον Θεόν, ο οποίος είναι υπεράνω πάντων των Αγίων. Αυτός ο οποίος δοξάζει τους Αγίους Του. Αυτόν ο οποίος ονομάζεται Λόγος του Θεού. Είναι αυτό το οποίο επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. «Εν αρχή είναι ο Θεός», λέγει, «και ο Θεός είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν». Ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο συνάναρχος με τον Θεόν, ο μυστηρίων μυστήριων. Πώς είναι το δυνατόν μία γυναίκα να γεννήσει τον Θεόν? Δεν υπήρχε ένα άλλος τρόπος για να σωθούμε. Έπρεπε να υπάρξει μία κλίμακα, μία σκάλα δηλαδή, επάνω στην οποία θα πατούσε ο Θεός να κατέβει εις εμάς τους αμαρτωλούς. Και αυτήν την κλίμακα, αυτήν την σκάλα την είδε ο Ιακώβ, ο οποίος ηξιώθη να ειδεί αυτήν την συγκατάβαση του Θεού και την προς εμάς έλευσή Του. Ο Πανάγαθος Θεός χρησιμοποίησε ενός σκάλα την Παναγία μας για να έρθει εις εμάς. Και ο υμνοδός, απευθυνόμενος προς την Παναγία μας, της λέγει: «Ο πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων». Είσαι η μητέρα, λέγει, στην οποία όσα και αν πούμε δεν μπορούμε να φθάσουμε και να πούμε ότι τελειώνουν οι ύμνοι εις το πρόσωπό σου. Είναι η Παναγία μας εκείνη η οποία εδέχθη και δέχεται όλους τους ύμνους όσους προσφέρουν επί της γης Άγιοι, ασκητέ, ομολογητέ, μάρτυρες, όσοι έχησαν το αίμα των δια των Θεών. Δια την Παναγία μας δεν υπάρχει τέλος ύμνων. Όλοι οι ύμνοι, όσοι και να αναφέρομαι, δεν τελειώνουν εις το πρόσωπο της Παναγίας μας. Είναι αυτή η οποία έγινε αιτία να σωθούμε. Είναι αυτή η οποία ημέραστε και νυχτός κλαίει προς τον Υιόν της δια της αμαρτίας μας. Εάν δεν υπήρχε η Παναγία μας, δεν θα υπήρχε κόσμος. Διότι είναι τόση πολύ η αμαρτία, ούτως ώστε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, έφτασαν στο σημείο εκείνον το οποίο εγένετο ότε ήρθε ο κατακλυσμός. Η αμαρτία του κόσμου επληθύνθη. Ο κόσμος απεμακρύνθη από τον Θεό. Λατρεύουν οι άνθρωποι τα είδωλα παρά τον Θεό. Εδώ μαγείες, εκεί κακία, πέρα πόλεμοι, έπειτα καταστασίες και διαφθορά της κοινωνίας. Και εκείνη η Παναγία μας κλαίει απαρηγόρητα.
και λέγει «Ιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμισον δια τον κόσμο σου τον οποίον έχεις στο αίμα σου, ίσως μετανοήσουν». Και παρακαλεί η Παναγία μας «Και ας την βλασφημούν οι άνθρωποι, ας την βλασφημούν αυτοί οι οποίοι έλαβαν από την Παναγία μας τόση μεγάλη ευεργεσία». Και εκείνη κλαίει, παρακαλεί, όπως εκείνη την ώρα όπου ανέβηκε ο Υιός της επάνω εις των σταυρών, όταν τον έβλεπε να λέγει «Πάτερ μου, άφες αυτής, ου γαρίδαση τυπιούσι». Αυτά έλεγε ο Υιός της, αυτά λέγει η Παναγία προς τον Υιόν της. «Υιέ μου και Θεέ μου, άφες αυτής, ου γαρίδαση τυπιούσι». Αυτό το οποίο είπε και ο πρωτομάρτης Στέφανος όταν τον ελιθοβολούσαν. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Πόση αμαρτία υπάρχει εις τον κόσμο τούτον? Απερίγραπτος. Δεν υπάρχει γραφίδα να γράψει ποια αμαρτία υπάρχει σήμερα εις τον κόσμο. Είναι εν εκ των σημείων του ερχομού του Αντιχρίστου. Όταν ο κόσμος απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Είναι η ώρα κατά την οποία η κόλασης ολόκληρος αφέθη ελεύθερος, ελεύθερη. Εξήλθον οι δαίμονες εις τον κόσμο και εδαιμονίσθη ο κόσμος ολόκληρος. Δεν γνωρίζουν που περπατούν, που πηγαίνουν, που έρχονται, τι κάνουν. Και η Παναγία μας παρακαλεί τον Υιόν της «Ιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμισον επί τον κόσμο σου, έχεις στο αίμα σου δι' αυτούς». Και ο Ιερός Υμνοδός απενευθυνόμενος προς την Παναγία μας της λέγει ότι είναι αυτή η οποία δέχεται τους ύμνους των παιδιών της και των παιδιών του Υιού της. «Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν». Ποια είναι η προσφορά την οποία απευθύναμεν εμείς προς την Παναγία μας? Εις κάθε Παρασκευή συνεκεντρώνεται ο κόσμος εις τας εκκλησίας δια να ακούσει αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα και τας προηγουμένας συνάξεις. Ακούσαμε τους ύμνους, ακούσαμε την γλυκύτητα της συντάξεως και μελουργίας αυτής της ακολουθίας. Ακούσαμε τόσα και τόσα δια την Παναγία μας και τώρα εφθάσαμε στο τέλος και μετά από αυτό πλησιάζομεν στα πάθη του Χριστού. Και ο Υμνοδός παρακαλεί την Παναγία μας να δεχθεί, λέγει, την προσφοράν μας, δεξαμένη την νυν προσφοράν, δηλαδή αυτά τα οποία εμείς απευθύναμεν στο πρόσωπό της, αυτά τα οποία εψάλαμεν δι' αυτήν, αυτά τα οποία εμελούργησαν οι πατέρες της Εκκλησίας και οι μελωδοί. Γλυκύτατη ύμνη προς την Παναγία μας, χαιρετισμοί προς το πρόσωπό της. Και τώρα υπεραγία Θεοτόκε, δεξαμένη την νυν προσφοράν. Τι ζητούμε από σένα? Ζητούμε αφού δεχθείς την προσφορά μας αυτήν, αφού δεχθείς τους ύμνους, αφού δεχθείς αυτά τα λόγια τα οποία είπαμε στο πρόσωπό σου.
ρίσε ημάς από πάσης συμφοράς. Στον κόσμο τούτον, αδερφοί μου, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν απεριόριστοι και ανέκφραστοι κίνδυνοι. Η δε μεγαλύτερη κίνδυνη στον κόσμο τούτον είναι αυτούς τους οποίους προβάλλει ο Αντίχριστος για να πάρει την ψυχή μας. Και αν η Παναγία μας μας λυτρώνει από κινδύνους του σώματος, αυτό δεν είναι τίποτε μπροστά σε εκείνο το οποίο η Παναγία μας πρεσβεύουσα εις τον Υιόν της ζητεί να μας σώσει την ψυχή μας. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας όλων των κόσμων. Υπεραγία Θεοτόκε, σύ που αγαπάς όλων των κόσμων, μη κάνεις διαχωρισμούς. Και όντως τούτο πράττει η Παναγία μας. Ούτε τους καλούς, ούτε τους κακούς αρνείται η Παναγία μας. Και εκείνους που την υμνούν και εκείνους που την βλασφημούν, παρακαλεί τον Υιόν της. Και δεν έχει η Παναγία μας ποτέ να αρνηθεί εις κάποιον ο οποίος θα ζητήσει την βοήθειά της. Και έρχεται προτού την φωνάξουμε. Τρέχει προτού επικαλεστούμε το όνομά της. Τρέχει και σε εκείνους που δεν την γνώρισαν και σε εκείνους που την γνωρίζουν. Δεν αφήνει κανέναν η Παναγία μας. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Όλων των κόσμων τον αγαπάει η Παναγία μας και διόλους μας κλαίει και διόλους μας παρακαλεί. Διατί, διότι γνωρίζει τι θα υπεί κόλασης. Δι' αυτό και ο Ιερός Ιμνοδός παρακαλεί την Παναγία μας και της λέγει ότι αφού μας λυτρώσεις από κάθε συμφορά, λύτρωσέ μας και από τις μελούσεις κολάσεως. Ω Θεέ μου, τι θα πει κόλασης? Τι θα πει τόπος κατοικήσεως του διαβόλου? Τι θα πει σκότος? Παναγία μας, δώσουμε να καταλάβουμε, διότι δεν γνωρίζουμε και λέγουμε από τα χείλη μας και τι είναι η κόλαση. Κόλαση σημαίνει σκότος και βάσανα. Κόλαση σημαίνει ατελείωτος εις τους αιώνας των αιώνων. Κόλαση σημαίνει να μην δεις το πρόσωπο του Θεού ποτέ. Κόλαση θα πει να μην δεις φως ποτέ. Όχι λίγα χρόνια, όχι χιλιάδες χρόνια. Ποτέ να μην ειδείς το φως. Αυτό σημαίνει κόλαση. Και δεν είναι μόνο να μην ειδείς το φως, αλλά να υποφέρεις από την μία έως την άλλη ώρα, εάν υπάρχει ώρα μέσα στην κόλαση, πόνους αφορήτους. Πόνους τους οποίους δεν δύναται ο άνθρωπος να περιγράψει. Αυτή σημαίνει κόλαση. Αυτή η οποία είναι αποχωρισμός από τον Θεό. Και λέει ο Πανάγαθος Θεός, όταν ο Ιούδας επρόκειτο να τον παραδώσει προς το πάθος το εκούσιον, προς το πάθος το οποίο πηγαίνει μόνος του για να θυσιαστεί,
Όταν εζήτησαν εις το μυστικό δείπνον οι μαθητέ για να τους πει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τον προδώσει, όταν τους ανέφερεν και απεκάλυψεν και είπεν ότι είσαι ξημών παραδώσιμε. Τότε εκείνη τη στιγμή ο Ιούδας, για να μην φανεί ότι είναι αυτός που θα προδώσει τον Χριστόν, ύψωσε και εκείνος το χέρι του και λέγει: «Μήτη εγώ, Κύριε?» Και ο Κύριος του είπε: «Ναι, εσύ είσαι», αλλά το μεγάλο θαύμα ήταν ότι δεν ήκουσαν οι μαθητές, μόνον ο Ιούδας. Και εκείνη την ώρα επρόσθεσε ο Χριστός εις τον Ιούδα και του λέγει: «Αυτός που θα με προδώσει, δηλαδή εσύ, καλύτερα να μην εγενάσω». Εδώ μπορούμε να εύρωμε τι θα είπε κόλαση, αδερφοί μου, όταν ένας πανάγαθος Θεός ερμηνεύει και λέγει τι είναι η κόλαση. Είναι καλύτερον ο άνθρωπος να μην εγενάτω. Εάν θέλεις να φύγεις εκουσίως από τον Θεό, δεν σε διώχνει ο Θεός, δεν μας διώχνει, μας αγάπησε και μας αγαπά, μακροθυμεί και θέλει να σωθούμε, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Δεν θέλει να απολεστεί κανένας. Και ο άνθρωπος πεισματώνει εις την δική του υπερηφάνεια και τον εγωισμό του και λέγει: «Δεν έχω ανάγκη από τον Θεό». Ο Ιερός Συνοδός παρακαλεί την Παναγία μας και της λέγει: «Από πάσης λύτρωσε κολάσεως της τιμωρίας, της αιωνίου, της ατελευτήτου, που δεν υπάρχει τέλος. Λύτρωσε μας από αυτήν την κόλαση, Παναγία μας». Και εκείνη παρακαλεί τον Υιόν της και ζητεί τη μακροθυμία του. «Μακροθύμησον, Υιέ μου και Θεέ μου». Ίσως μετανοήσει ο άνθρωπος και ζητήσει όχι τα επί της γης, αλλά τα ουράνια. Να ζητήσει να καταλάβει τι είναι μέλουσα ζωή και αιώνιος ζωή στην Βασιλεία των Ουρανών. Η Αγία Γραφή περιγράφει και λέγει ότι πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Το να πιστεύεις εις τον Θεόν δεν είναι εύκολο. Ενώ οι δαίμονες πιστεύουν και φρύτουν, ο σημερινός άνθρωπος και ο κάθε ένας άνθρωπος που δεν εγνώρισε ούτε την Αγία Γραφή, ούτε το Θείο Κήρυγμα, ούτε την προσευχή, ούτε την εξομολόγηση, ούτε τη Θεία Κοινωνία, αυτός είναι χειρότερος πάντων και εξέλεξε μόνος του την απομάκρυνσή του από τον Θεό. Ο Θεός αναμένει και ο άνθρωπος φεύγει. Ο Θεός περιμένει και ο άνθρωπος φεύγει. Ο Θεός φωνάζει επάνω στο σταυρό: «Διψώ». Και μέσα στον κήπο της Γεσθημανή παρατηρείται η υδροέμαξη του Θεού. Δια ποιο λόγο? Ο υδρός του Θεού, λέγει, εγένετο ως θρόμβη αίματος. Εκείνος ο υδρότας μετεβλήθη σε αίμα. Δια ποιο λόγο? Δια να μας σώσει ο Θεός. Έβλεπε τι θα υποστεί και έβλεπε και την αχαριστία μας. Και άνοιξε το στόμα του και είπε: «Πατέρα μου, ή δυνατόν παρελθύν
παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αν είναι δυνατόν, πατέρα μου, του λέγει, να μην πιω αυτό το ποτήρι, διότι βλέπω τον άνθρωπον, την ανθρωπότητα ολόκληρον, αυτό το οποίο δημιούργησα, αυτό το οποίο δημιούργησες και αυτό το οποίο δημιουργήσαμε ως Αγία Τριάς, βλέπω αυτά ως Θεός, ότι οι άνθρωποι δεν θα το εκτιμήσουν. Και όντως, αδερφοί μου, δεν εκτίμησαν ούτε θα εκτιμήσει κανείς τι υπέστη ο Θεός για να μας σώσει. Και μέσα σε εκείνη την παράκληση του Υιού προς τον Πατέρα, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, λέγει. Τότε πρόσθεσε, πλην ουχ ως εγώ θέλω. Πατέρα μου, του λέγει, όχι όπως εγώ θέλω, αλλός σύ θέλεις. Και ο Πατέρας θέλει να σηκώσει όλο το βάρος της ανθρωπότητος επάνω εις το όνομα Του. Και σήκωσε το βάρος του ασήκωτον που ονομάζεται αμαρτία. Αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Παράβαση των εντολών του Θεού. Δεν τηρείς το τι λέγει ο Θεός. Δεν υποκύπτεις στο θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Και από πάσης λύτρωσε, λέγει, συμφοράς και τις μελούσεις κολάσεως, λέγει ο ημνοδός της Εκκλησίας μας. Λόγια τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, όταν ο λειτουργός του Θεού έψαλε προς την Παναγία μας. Διαπίους και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται? Του συμβοώντας, λέγει, αλληλούια. Όλοι μαζί, δηλαδή, όταν λέγουν αλληλούια. Τι σημαίνει το αλληλούια? Το ακούμε πολλές φορές. Το ακούσαμε. Δεν γνωρίζουμε. Αλληλούια σημαίνει ενείται των Θεών. Όσοι, λέγει, μαζί παρακαλούν και ενούν των Θεών, λέγει, λύτρωσε Παναγία μου και φύλαξε μας από τις μελούσεις κολάσεως. Αξίωσε μας, Κύριε μου, όσοι ακούομεν το Θείον τούτον κήρυγμα. Αξίωσε μας να συνέλθουμε από την μέθην της παρούσης ζωής, να ξεφύγουμε από αυτά που βλέπουμε, για να μεταφερθούμε σε εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε και ετοιμάζει ο Θεός. Πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης, το θεμέλιον της ελπίδος, λέγει, είναι να μελετάς εκείνα τα οποία πιστεύεις. Και ποια είναι αυτά? Πραγμάτων έλεγχος, λέγει, μη βλεπωμένων. Να ελέγχεις αυτά που, που δεν βλέπει το μάτι σου. Αυτό σημαίνει να είσαι πιστός χριστιανός. Αυτό σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού. Να ελέγχεις ημέραστα και νυχτός και να λέγεις, Θεέ μου, τι είναι η εκδεξιόν σου παράστασης. Αξίωσέ μας τις εκδεξιόν σου παραστάσεως, του θρόνου σου, της βασιλείας σου, τα άνθη του παραδείσου. Ω Παναγία μας, βοήθησέ μας, πρέσβευε υπέρ ημών και αξίωσέ μας εις τον παρόντα κόσμο να ευρισκόμεθα, αλλά εις την Βασιλεία του Θεού, του Υιού Σου, να κατοικούμεν. Αμήν.